η σημερινή εκδήλωση και γενικότερα οι δράσεις μας αυτή την περίοδο εξελίσσονται σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο και μερικές φορές αντιφατικό περιβάλλον. Βλέπουμε μία κλιμάκωση του πολέμου, μία εξάπλωσή του από την Ουκρανία, αν πάμε και λίγο παραπίσω, από διάφορες χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής στην Ουκρανία, μία κλιμάκωση τώρα με τον πόλεμο του Ισραήλ, την εισβολή του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Βλέπουμε μία οικονομική χρήση που ελοχεύει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πραγματικότητα, στην ατμομηχανή της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται ήδη και τυπικά σε ύφεση, 2 εξάμηνα με χαμηλό, με ΑΕΠ αρνητικό, με αύξηση του ΑΕΠ αρνητική, ενώ στη ΣΥΠΑ η όλη συζήτηση είναι αν θα αντέξει το δημόσιο χρέος το 2024, φωτογραφίζοντας πως και εκεί η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν τρέχει στα καλύτερά της. Την ίδια στιγμή βλέπουμε μια κλιμάκωση της επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζόμενων. Βλέπουμε την ακρίβεια η οποία πολλαπλασιάζεται και αυξάνεται. Βλέπουμε τον προϋπολογισμό που επαναφέρει τα ματωμένα πλεονάσματα. Βλέπουμε το φορολογικό το οποίο έρχεται να τσακίσει μισθωτούς και αυταπασχολούμενους, όχι μόνο με τις αλλαγές που έρχονται, αλλά οι αλλαγές αυτές επιδεινώνουν την κατάσταση. Πρόκειται λοιπόν για μια ιδιαίτερα σύνθετη και πολύπλοκη κατάσταση οικονομικών εξελίξεων. Μια κατάσταση, ωστόσο, που για να μπορέσουμε να δράσουμε μέσα σε αυτήν αποτελεσματικά, πρέπει πρώτα να την κατανοήσουμε. Να κατανοήσουμε τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, με ποιον πρέπει να τα βάλουμε. Και πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα για να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτό. Και ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Αν δει κανείς την τελευταία 15ετία στον πλανήτη, θα δει ότι υπάρχουν δύο, όχι ξεχωριστά απολύτως μεταξύ τους φαινόμενα, δύο φαινόμενα τα οποία συνδέονται πολύ μεταξύ τους, τα οποία λίγο έως πολύ περιγράφουν το σύνολο των εξελίξεων, τουλάχιστον την ουσία τους. Από τη μία, βλέπουμε ότι η όξυνση των αντιθέσεων ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και στους BRICS, ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στην Κίνα, έχει πάρει άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αφού πλέον συνιστά μία μάχη για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές συμπεριαλιστικό σύστημα ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στην Κίνα. Μία μάχη που κλιμακώνεται όλο το προηγούμενο διάστημα. Και από την άλλη, βλέπουμε μία τεράστια κρίση περισσόρευσης κεφαλαίου, μια κρίση χαμηλής κερδοφορίας, όπως είναι τα αστικά επιτελεία που δεν τους αρέσει ο μαρξιστικός όρος η περισσόρευση κεφαλαίου, μια κρίση περισσόρευσης του καπιταλισμού, μια κρίση που ξεκίνησε το 2008 στην πραγματικότητα και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αφού η απαξίωση κεφαλαίου δεν έχει προχωρήσει. Αν λοιπόν πάρουμε αυτό το πλέγμα, αυτές τις δύο βασικές εξελίξεις που διατρέχουν την παγκόσμια οικονομική και γεωπολιτική σκηνή, μπορούμε να εξηγήσουμε εύκολα από εκεί και πέρα να καταλάβουμε τι γίνεται. Αν πάμε στο μέτωπο του πολέμου, το καυτό μέτωπο του πολέμου, την καυτή πατάτα της περίοδου, εύκολα μπορούσε να καταλάβει κανείς πόσο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν πόλεμος ΗΠΑ-Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας και έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή τη συζήτηση, αλλά ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά έχει και ο πόλεμος η εισβολή του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Δεν πρόκειται για κάποιους παρανοϊκούς της Χαμάς οι οποίοι επιτέθηκαν, ούτε μόνο για το δίκαιο αίτημα αυτοδιάθεσης και τους δίκαιους αγώνες του Παλαιστινιακού λαού απέναντι στην Ισραηλινική κατοχή, αυτό που συμβαίνει σήμερα στο Ισραήλ. Πρόκειται στην πραγματικότητα για τον ίδιο πόλεμο, για τον πόλεμο ΗΠΑ-BRICS, για τον πόλεμο για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές συμπεριαλιστικό σύστημα, μόνο που τώρα είναι ένας πρόξι πόλεμος, όπως λένε οι αστεί, η νέα φράση της περίοδου, ένας πόλεμος που γίνεται χρησιμοποιώντας Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους από την άλλη πλευρά, αλλά φυσικά πίσω από τους Ισραηλινούς βρίσκονται οι Αμερικανοί, ενώ τους Παλαιστίνους τους στηρίζουν πρώτα οι Ιρανοί και μετά πια ολόκληρο το σύμπλεγμα των BRICS. Αν πάμε να δούμε το ζήτημα της ενεργειακής πολιτικής και πώς αυτή σχετίζεται με τον πόλεμο, θα δούμε ότι από τη μία η μείωση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, η μεγάλη μείωση της κερδοφορίας του κεφαλαίου που υπάρχει την τελευταία 15 ετία λόγω της κρίσης περισσόρευσης οδηγεί τα υπεραλληστικά κέντρα στο να ψάχνουν οπουδήποτε στον πλανήτη για νέες πηγές κερδοφορίας και για αυτό το λόγο να κυνηγούν τέτοιες πηγές ενεργειακές. Από την άλλη, θα δούμε ότι η κλιμάκωση της διαπάλης ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στην Κίνα, της διαπάλης για την πρωτοκαθεδρία, οδηγεί και τις δύο δυνάμεις και τα δύο στρατόπεδα στο να προσπαθήσουν να διασφαλίσουν όσο δυνατόν περισσότερους ενεργειακούς πόρους. Αν δούμε το ζήτημα των διεθνών μεταφορών, θα δούμε το ίδιο ζήτημα. Θα δούμε τα μεγάλα αντιπαρατηθόμενα γεωστρατηγικά σχέδια μεταφοράς εμπορευμάτων, πώς αυτά συμπλέκονται μεταξύ τους και πώς αυτές οι αντιθέσεις οδηγούν, παράγουν, πυροδοτούν, πρημοδοτούν τις πολεμικές αντιπαραθέσεις. Αν πάμε λίγο παρακάτω και δούμε το ζήτημα της κρίσης.
Θα δούμε μια τεράστια υπερσόρευση κεφαλαίου στην Ευρώπη, στη ΣΥΠΑ αλλά και στην Κίνα πλέον. Εμφανίζεται με λιγότερο ξεκάθαρο τρόπο για λόγους που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά τους, αλλά στη ΣΥΠΑ και στην Κίνα και στη ΣΥΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το φαινόμενο εξαιρετικά καθαρό. Θα δούμε λιμνάζοντα κεφάλαια 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το αγαπημένο μου παράδειγμα είναι ότι η πολύ αξιόλογη και η εταιρεία που παράγει πάρα πολύ καλά εμπορεύματα από τη σκοπιά της επιτυχίας στην καπιταλιστική αγορά, η Apple. Όλοι έχουν ένα iWatch ή θέλουν να πάρουν ένα τέτοιο τηλέφωνο, αλλά την ίδια στιγμή η εταιρεία αυτή έχει πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια στα ταμεία της που δεν έχει τι να τα κάνει, δεν έχει πού να τα επενδύσει. Βλέπουμε λοιπόν μια κρίση περισσόρευσης η οποία διωγγώνεται, εμφανίστηκε ήδη από τις αρχές του το 2000. Όσο προχωράει ο καιρός, η κρίση αυτή μεγαλώνει. Τα κεφάλαια τα οποία λιμνάζουν και δεν μπορούν να τοποθετηθούν με κερδοφορία σε ολόκληρο τον κόσμο πολλαπλασιάζονται και αυτό εκφράζεται με μια σειρά από δείκτες. Η δε κρίση που ξεκίνησε το 2008 και με μία έννοια δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, αν πάρουμε την ολοκλήρωση της κρίσης, και επειδή εδώ είμαστε. Εγώ, ερασιτέχνης, εσείς επαγγελματίες, οικονομολόγοι, μπορούμε να μιλήσουμε με τέτοιους όρους. Δεν έχει επανέλθει το ΑΕΠ σε πολλές χώρες, ας πούμε, της Ευρώπης, στα επίπεδα που είχε πριν την εκδήλωση της κρίσης. Άρα, είναι μια κρίση που ακόμα δεν έχει κάνει όλο τον κύκλο της. Και σίγουρα δεν έχει κάνει τον κύκλο της σε επίπεδο καταστροφής κεφαλαίων. Αν δούμε από πόσο έχουν προχωρήσει οι μοχλεύσεις, πόσο έχει προχωρήσει ο δανεισμός που γίνεται από και σε κράτη και σε μεγάλες επιχειρήσεις, η κρίση ακόμα τρέχει. Η προσπάθεια που έγινε σε αστικό επίπεδο για να διαχειριστεί τη κρίση αυτή είχε μια μεγάλη στρατηγική και η στρατηγική αυτή ήταν η στρατηγική της πράσινης μετάβασης, η στρατηγική του πράσινου New Deal, της πράσινης κοινωνικής συμφωνίας που έτρεξε πρώτα στη ΣΥΠΑ, μετά με τα περισσότερα στην Ευρώπη και στη συνέχεια, ειδικά μετά την νίκη Biden, κυριάρχησε πρακτικά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και τι προβλέπει αυτή η πολιτική? Προβλέπει στην πραγματικότητα από τη μία μεγάλης κλίμακας απαξίωση του υφιστάμενου κεφαλαίου σε μεταφορές, σε μέσα παραγωγής, σε μεταφορικά μέσα, σε ενεργειακές πηγές, προκειμένου το κεφάλαιο που παραμένει να βρει κερδοφόρα διέξοδο νέων επενδύσεων. Και αν θέλουμε να μεταφράσουμε αυτά, για μας δεν είναι ξύλινα, αλλά να τα εξηγήσουμε σε κάποιον, κλείνει η Μεγαλόπολη και φτιάχνουμε τώρα και πλωτά αιωλικά. Και από την άλλη, αλλά η άλλη μπάντα του ίδιου νομίσματος, είναι πως αξιοποιώντας την πράσινη μετάβαση γίνεται μια προσπάθεια να περιοριστεί ουσιαστικά η κατανάλωση της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, προτάσσοντας μπροστά την ανάγκη μιας συγκράτησης του τι καταναλώνουμε. Είναι χαρακτηριστικό, αν θέλετε, και δείχνει το πώς ακριβώς σκέφτονται οι αστεί για τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Η αποστροφή του λόγου του, πώς λέγεται αυτός ο Πορτογάλος δημοσιογράφος του Sky, ο οποίος έλεγε ακριβώς αυτό, πως πρέπει να τρώμε λιγότερα πράγματα από το σούπερ μάρκετ σε μια πρωινή εκπομπή της σε προηγούμενες μέρες. Όχι μόνο αυτό, αν πάμε λίγο παρακάτω και πάμε να εξηγήσουμε τις διάφορες εναλλαγές του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής και του μείγματος διαχείρισης, οι οποίες ακολουθήθηκαν τόσο στην Ευρώπη όσο και στη ΣΥΠΑ, αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη. Ξαναλέω, η Ευρώπη και η ΥΠΑ είναι λίγο πιο διαυγής, φαίνεται καλύτερα τι κάνουν. Αλλού δεν μπορούμε να το καταλάβουμε με τόσο καθαρό τρόπο, αλλά στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ ήταν καθαρό αυτό που συνέβη. Μια περιοριστική πολιτική στην αρχή, μια επεκτατική πολιτική στη συνέχεια, για να επανέλθουμε σε μια περιοριστική πολιτική μετά. Τουλάχιστον στην Ευρώπη. Στη ΣΥΠΑ δεν έχουμε επανέλθει ακόμα στην περιοριστική πολιτική. Εξού και το κρατικό χρέος των ΥΠΑ καλπάζει σε ρυθμό που υπάρχουν πλέον αναλύσεις για το αν θα είναι εξυπηρετήσιμο το κρατικό χρέος των ΥΠΑ. Ανοίγω μια παρένθεση για να υπενθυμίσω ότι οποτεδήποτε το κρατικό χρέος μιας μεγάλης υπεριαλιστικής δύναμης και δι της δύναμης που έχει την πρωτοκαθεδρία φτάνει να είναι μη διατηρήσιμο, γίνεται πόλεμος. Γιατί ακριβώς επειδή αυτός που έχει τα πολλά όπλα μπορεί να αποφασίσει σε ποιον θα δώσει και σε ποιον όχι, δεν δίνει, δεν εξυπηρετεί, αλλά δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει όπως χρεοκοπήσει για παράδειγμα η Αργεντινή. Κλείνω την παρένθεση. Τι συνέβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές της κρίσης 2008 με 2012-2013? Προτάθηκε και προκρίθηκε ένα μείγμα περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής. Εδώ στην Ελλάδα εκφράστηκε με τα περιβόητα μνημόνια, που οδήγησαν σε μια πολύ μεγάλη μείωση των πραγματικών και των ονομαστικών μισθών, αλλά και μια σειρά κοινωνικών παροχών. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας και την πανδημία και την ανάγκη στήριξης από τη λεγόμενη κρίση πανδημίας, η οποία
αν πάρουμε πάλι τη γενική οικονομική σκέψη, δεν είναι μια διαφορετική κρίση, είναι συνέχιση της ίδιας κρίσης. Είχαμε μια στροφή σε μια εκτεταμένη επεκτατική πολιτική με διάφορους τρόπους. Φθηνό χρήμα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τύπωμα νέου χρήματος, τα μεγάλα επενδυτικά πακέτα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για να επανέλθουμε τώρα, όταν τελείωσαν αυτά, πάλι σε μια περιοριστική πολιτική. Και ο λόγος είναι απλός. Εμείς, σαν μαρξιστές ή σαν άνθρωποι που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το μαρξισμό, γιατί είναι πολύ βαρύ να πει κανείς ότι είμαι μαρξιστής, ούτε ο Μάρξ δεν το έλεγε, άμα ποιος θυμάται καλά. Καταλαβαίνουμε και ξέρουμε και επισημαίνουμε ότι η αστική δημοσιονομική πολιτική δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση. Μπορεί μόνο να αντιμετωπίσει ορισμένες πλευρές της, πολλαπλασιάζοντας τις άλλες, να μεταθέσει το πότε θα εκδηλωθεί η κρίση, διωγγώνοντας το πρόβλημα. Και αυτό συνέβη. Η περιοριστική πολιτική οδήγησε σε μια διόγκωση μια σειράς προβλημάτων. Η επεκτατική πολιτική που ακολουθήθηκε την τελευταία τριετία-τετραετία πολλαπλασίασε το κρατικό χρέος που πρέπει να εξυπηρετηθεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ΗΠΑ, οδήγησε σε πληθαριστικές τάσεις και οδήγησε στην ανάγκη να επανέλθουμε σε μια περιοριστική πολιτική. Αλλά τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι αυτή η αδυναμία διαχείρισης ευνομία, αντιμετώπισης πιο σωστά των πραγματικών προβλημάτων της καπιταλιστικής κρίσης είναι βαθύτερη. Όπως είπα στην αρχή, το κεντρικό αφήγημα, το κεντρικό πρόταγμα, η κεντρική αστική σκέψη για το πώς θα διαχειριστούμε την καπιταλιστική κρίση ήταν η πράσινη ανάπτυξη. Η στροφή δηλαδή στην πράσινη οικονομία, η οποία θα συνοδευόταν με μια μεγάλη κλίμακα απαξίωσης κεφαλαίου που είναι ήδη επενδυμένο σε διάφορους τομείς. Και αυτό επιχειρήθηκε να γίνει. Αν δείτε τους αναλυτές της πράσινης κοινωνικής συμφωνίας της ΣΥΠΑ ήδη από το 2005, τους γερουσιαστές των Δημοκρατικών, ή πρώτα όχι οι γερουσιαστές, αυτοί στην κάτω βουλή τέλος πάντων, οι χαμηλότεροι, οι οποίοι πρόκριναν την πράσινη ανάπτυξη, έλεγαν για μια απαξίωση κεφαλαίου αντίστοιχη ενός πολέμου. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με τους καπιταλιστές είναι όμως το εξής. Όλοι συμφωνούν ότι υπάρχουν πολλοί καπιταλιστές, πολύ κεφάλαιο, ότι δεν βγαίνει, ότι πρέπει να μειωθεί κάπως το κεφάλαιο. Όταν όμως φτάσει τα μπακέρα στο πιανού το κεφάλαιο θα μειωθεί, εκεί υπάρχει τεράστια διαφωνία. Έτσι και έγινε με την πράσινη ανάπτυξη. Στην αρχή η πράσινη ανάπτυξη δεν τζούλαγε όπως ήθελαν οι καπιταλιστές να τσουλήσει και δεν τζούλαγε γιατί ορισμένες μερίδες του κεφαλαίου και ορισμένα κράτη θα βρίσκονταν πάρα πολύ θυγμένα. Στην πορεία όμως ανάπτυξης, όλοι ή πολλές μερίδες του κεφαλαίου τοποθετήθηκαν στην πράσινη ανάπτυξη. Είναι, αν θέλετε, ενδεικτικό ότι οι μεγαλύτερες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γίνονται από την British Petroleum που έγινε Beyond Petroleum, ή εδώ στην Ελλάδα μεγάλα πετρελαϊκά μονοπόλια όπως του Λάτσι και του Βαρδινογιάννη που έχουν πλέον και πράσινους βραχίονες. Το κεφάλαιο λοιπόν μετακινείται στους κλάδους πράσινης ανάπτυξης, τα κράτη μετακινούνται, δεν είμαστε σε μια περίοδο που η Γερμανία και ένα κομμάτι των ΗΠΑ έχει την απόλυτη τεχνολογική πρωτοκαθεδρία στους τομείς της πράσινης ανάπτυξης. Αντιθέτως, βλέπουμε έναν μανιασμένο ανταγωνισμό, βλέπουμε τους Κινέζους να έχουν ανταγωνιστικά προϊόντα καλύτερα από τα γερμανικά, για παράδειγμα στα φωτοβολταϊκά. Κάτι που εξηγεί και γιατί στην Ελλάδα, που ενώ είναι χώρα του ήλιου, έχουμε περισσότερα αιωλικά παρά φωτοβολταϊκά. Και πάει λέγοντας. Όμως, αν θέλουμε να φύγουμε από τις λεπτομέρειες, τι δείχνει? Δείχνει ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί να διαχειριστεί την καπιταλιστική κρίση χωρίς να σπάσει αυγά. Δεν μπορεί να διαχειριστεί δηλαδή την καπιταλιστική κρίση με έναν ουσιαστικό τρόπο, γιατί η ουσιαστική διαχείρισή της απαιτεί μια μεγάλη κλίμακα καταστροφή κεφαλαίου. Και αυτή η μεγάλη κλίμακα καταστροφή κεφαλαίου δεν έγινε. Και για να θυμίσω λίγο την ιστορία, η ιστορία διδάσκει. Μερικές φορές ορισμένοι αναρωτιούνται τι νόημα έχει να συζητάμε τι έγινε 100 χρόνια πριν. Πριν ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Πολύ απλά, όποιος, όπως έλεγε ο Θουκυδίδης, ξέρει την ιστορία, ξέρει και το μέλλον. Αν λοιπόν δούμε τι έγινε όταν επιχειρήθηκε να λυθεί το πρόβλημα του καπιταλισμού με το πρώτο New Deal, το παραδοσιακό, όχι το Green, το απλό. Θα δούμε 3 χρόνια επιτυχίας, 29 με 32, 3 χρόνια στασιμότητας, μια νέα κρίση το 37-38 και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν λοιπόν θέλουμε να καταλάβουμε τις διεθνείς εξελίξεις. Και επανέρχομαι στο λόγο για τον οποίο τα δύο φαινόμενα που έλεγα δεν είναι ξεχωριστά μεταξύ τους, αλλά είναι απολύτως συνδεδεμένα. Πρέπει να δούμε αυτό. Να δούμε μια βαθιά οικονομική κρίση περισσόρευσης, μια προσπάθεια που γίνεται με την πράσινη μετάβαση και με το φθήνεμα του εργατικού δυναμικού που γίνεται με πολλούς τρόπους, δημοσιονομικούς και όχι μόνο, στον καπιταλιστικό κόσμο, αλλά μια προσπάθεια η οποία είναι ατελέσφορη, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τα ζητήματα της καπιταλιστικής κρίσης και το μόνο που κάνει είναι να μετεθέτει το πρόβλημα, να το διωγγώνει και να αυξάνει στην πραγματικότητα τους οικονομικούς λόγους για τους οποίους η μεγάλη πολεμική αναμέτρηση, η οποία μπορεί να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα, αντικειμενικά έρχεται πιο κοντά.
Αν λοιπόν θέλει κανείς να καταλάβει την εποχή μας, πρέπει να τη δει με αυτόν τον τρόπο. Και να πω, ολοκληρώνοντας λίγο την εισαγωγή για τα διεθνή φαινόμενα, ότι αν ρώταγε κανείς το 1939 ή ακόμα και το 1940 στις αρχές του, σίγουρα το 1939, αν ρώταγε κανείς κάποιους Γάλλους, κάποιους Βρετανούς, κάποιους Αμερικάνους, ακόμα και κάποιους Γερμανούς αναλυτές, ή πολύ περισσότερο τη μεγάλη μάζα του πληθυσμού, αν υπάρχει παγκόσμιος πόλεμος αυτή τη στιγμή, θα έλεγαν όλοι καταφατικά όχι. Υπάρχουν μόνο κάποιες μικρές αυσυμμαχίες της Γερμανίας με την Πολωνία και τη Τσεχοσλοβακία. Ότι αυτές οι αυσυμμαχίες της Γερμανίας με την Πολωνία και τη Τσεχοσλοβακία συνιστούσαν την αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το καταλάβαμε σαν συλλογική αντίληψη της ανθρωπότητας αρκετά μετά. Φυσικά οι σοβιετικοί αναλυτές, οι ιστορικοί και οι αναλυτές της διεθνούς κατάστασης το έλεγαν. Έλεγαν ότι ο καπιταλισμός μπαίνει σε μία φάση, το λέγανε γενική κρίση, υπήρχαν λαθεμένες αντιλήψεις, δεν είναι επί του παρόντος, αλλά λέω επί της ουσίας. Αλλά δεν πιάνανε σε ολόκληρη τη Δύση ότι τρέχει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έτσι είναι και τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τρέχει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά σημαίνει ότι ακριβώς επειδή οι αντικειμενικοί λόγοι είναι εκεί και δεν έχουν λυθεί ούτε μπορούν να λυθούν, δεν θα καταλάβουμε πώς μπήκαμε στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και σίγουρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι τώρα δεν υπάρχει μια κατάσταση που συνιστά τέτοιες απαρχές του. Να θυμίσω μόνο ότι το 2005, μόλις 18 χρόνια πριν, το 2008, 15 χρόνια πριν, θα ήταν όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Ήταν πάρα πολύ εύκολο να ταξιδέψει κανείς σε πάρα πολλά μέρη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Στην Αίγυπτο, στη Συρία, στο Λίβανο, ήταν εύκολο να πας. Τώρα δεν μπορείς να πας πουθενά. Αν δει κανείς τα βιντεάκια του πώς ήταν η Γάζα 3 χρόνια πριν, θα δει ένα κομμάτι της τουλάχιστον, μια τουριστική πόλη που ήταν πάρα πολύ αξιόλογη και ήθελε κανείς να πάει. Δεν ήταν μόνο η πίσω Γάζα που μας δείχνει, ήταν και η μπροστά. Αν σκεφτεί κανείς ότι ξεπήδησε ένας πόλεμος στην καρδιά της κεντρικής Ευρώπης, στην Ουκρανία, δεν το περίμενε κανείς πάλι 3 χρόνια νωρίτερα, πάλι καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα. Το λέω γιατί μερικές φορές μιλάμε για τον πόλεμο, τον επερχόμενο πόλεμο και τον κίνδυνο του πολέμου, σαν να είναι κάτι γενικό και αόριστο μελλοντικό, ενώ δεν είναι. Είναι κάτι που συμβαίνει τώρα και βεβαίως είναι κάτι που μαζί με όλες οι υπόλοιπες εξελίξεις επιδρούν ουσιαστικά και καταλητικά στο τι γίνεται εδώ στη χώρα μας. Αν θέλει να καταλάβει κανείς τις εξελίξεις στην Ελλάδα, και θα εστιάσω τα τελευταία 3-4 χρόνια, όχι γιατί υπάρχει κάποια ποιοτική καμπή, όχι γιατί υπάρχει κάποια στροφή, κάποια αλλαγή στο τι συμβαίνει, αλλά για λόγους οικονομίας χρόνου. Πρέπει να δει το τι συμβαίνει στον πλανήτη και πώς αυτά που γίνονται εδώ στην Ελλάδα δεν είναι τίποτα άλλο παρά εξειδικεύσεις της αστικής πολιτικής στην Ελλάδα, ακριβώς της ίδιας γενικής πολιτικής που ακολουθείται σε ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε μία επίθεση στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, πρώτα με τους μισθούς, με ένα πετσόκομα των πραγματικών μισθών που συνέβη όλη την τελευταία 15ετία στην πραγματικότητα, αν εξαιρέσουμε τα 2 τελευταία χρόνια που οι ονομαστικοί μισθοί έχουν κάπως σταθεροποιηθεί. Αν σκεφτεί κανείς τις απολύσεις και τις επαναπροσλήψεις, την κατάργηση των τριετιών, τις μειώσεις των μισθών στο δημόσιο και μία σειρά την κατάργηση του δικαιώματος του de facto της απεργίας, τις μαζικές απολύσεις και όλα αυτά και την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που συνέβησαν με διαδοχικά νομοθετήματα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, όλα αυτά συνιστούν μια δραστική μείωση του μισθού, που σε ονομαστικούς όρους μπορεί να έχει φτάσει ένα 30-40%. Αν δούμε το ζήτημα της ενέργειας και δούμε πώς η συμμετοχή της Ελλάδας ως σημειοφόρου στο ΝΑΤΟ, στο μεγάλο πόλεμο, στις μεγάλες ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις από τη μία, ενεργά ως στρατιωτική συμμετοχή, είτε με την χρησιμοποίηση των ελληνικών βάσεων, είτε και με την ίδια την χρησιμοποίηση ένοπλων δυνάμεων της χώρας στη Γάζα τώρα ή στη Λιβύη, αν πάμε και σε εκείνο το εκστρατευτικό σώμα, αλλά πάνω απ' όλα με το παιχνίδι των υδρογονανθράκων, το παιχνίδι της ενέργειας και πώς η ελληνική αστική τάξη συμμετέχει ενεργά σε αυτό το παιχνίδι της ενέργειας, όλα αυτά συνιστούν και συγκροτούν έναν από τους βασικούς ρόλους για την εκτείναξη του ενεργειακού κόστους στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα. Θυμίζω την κατάργηση των συμφωνιών με την Gazprom, των συμφωνιών που δίνανε σταθερή τιμή φυσικού αερίου πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, είπα, Ρωσία στην Ουκρανία, το καλοκαίρι του 2021 και την ακτίναξη της τιμής του φυσικού αερίου. Το γεγονός ότι φυσικό αέριο έχει μεταβληθεί σε στρατηγικό καύσιμο αντικαθιστώντας τον πολύ φθηνό και εγχώριο λιγνίτη, πιστεί στις επιταγές και στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση.
Το γεγονός ότι οι Έλληνες πλειοκτήτες που χρησιμοποιούν LNG έχουν κερδίσει δισεκατομμύρια ευρώ από τη μεταφορά LNG πλέον υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα, όλη αυτή η διαδικασία σε συνδυασμό με την πρόθεση απελευθέρωσης ενέργειας από το 2000, την τεράστια δίζηση των πανάκριβων ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, την πρόθεση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της ενέργειας, όλα αυτά, η εξειδίκευση δηλαδή στην Ελλάδα του πράσινου New Deal, της πολιτικής ιδιωτικοποίησης της ενέργειας και της συμμετοχής της χώρας στους υπερελιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, συγκροτούν τον βασικό λόγο για την εκτείναξη του ενεργειακού κόστους, το λόγο για τον οποίο η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας θα φτάσει να είναι 30 λεπτά η κιλοβατόρα, δηλαδή θα πληρώνει πλέον ένα σπίτι πάνω από 100-120 ευρώ μηνιαία που έχει 300 κιλοβατόρες, για τέτοια ποσά μιλάμε ήδη από 1η-1η του 2024. Και αν πάμε λίγο παρακάτω, θα δούμε ότι η ενεργειακή ακρίβεια είναι μία από τις βασικές συνιστώσεις που έχουν εκτινάξει το κόστος μιας σειράς από εμπορευμάτων στην ελληνική αγορά, την περιβόητη ακρίβεια, δίπλα φυσικά σε μια σειρά άλλους παράγοντες που σχετίζονται με όλα αυτά που έλεγα νωρίτερα, που έχουν να κάνουν με την εδραίωση μονοπωλιακών τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την εδραίωση, αν θέλετε, της κοινής αγοράς και την κυριαρχία μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων ευρωπαϊκών και εγχώριων στο που καθορίζουν το παιχνίδι των τιμών, τη σχέση που έχει η εγχώρια οικονομία με τον πληθωρισμό που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική που αποφασίζεται δηλαδή για να τρέξει ολόκληρη την Ευρώπη, και την αντίθεση που υπάρχει πρώτα περιοριστική, μετά επεκτατική, μετά πάλι περιοριστική, και φυσικά το ζήτημα της εξωστρέφειας. Πώς δηλαδή αξιοποιήθηκε ο τουρισμός και οι εξαγωγές τροφίμων σαν ένας νέος πυλώνας της οικονομικής ανάπτυξης και τι επιπτώσεις είχαν αυτά στην εγχώρια οικονομία. Όλα αυτά συγκροτούν άλλους πυλώνες που όλοι μαζί οδηγούν σε μια ακρίβεια, σε μια αύξηση τιμής των εμπορευμάτων για την εργατική λαϊκή οικογένεια που μπορεί να φτάνει και το 50%. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, εκτός αυτών υπάρχει και το ζήτημα της φορολογίας. Αν δει κανείς πώς η φορολογική πολιτική του αστικού κράτους όλη την τελευταία 15ετία στρέφει όλο και περισσότερα βάρη στους μισθωτούς και αυταπασχολούμενους και συνταξιούχους, το ζήτημα του ΦΠΑ και του πώς έχει βιογκωθεί σε σχέση με τους άμεσους φόρους είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα, ή το ζήτημα του πόσο πληρώνουν μονοπωλιακοί όμιλοι σε σχέση με τα εργατικά λαϊκά στρώματα, και η αναλογία είναι περίπου 95-5%. 95% πληρώνουμε εμείς, 5% οι μεγάλοι όμιλοι για τα συνολικά φορολογικά έσοδα του αστικού κράτους. Και αυτό συμβαίνει φυσικά γιατί η πραγματική φοροαποφυγή ήταν, είναι και θα συνασχίσει να είναι, όσο κυριαρχεί ο καπιταλισμός, στους καπιταλιστές, αφού το αστικό κράτος είναι δικό τους και φορολογεί αυτούς που πρέπει να φορολογήσει, δηλαδή εμάς, για να δώσει σε αυτούς που θέλει, δηλαδή στα μονοπόλια. Τώρα βλέπουμε μια φορολογική πολιτική η οποία κλιμακώνει την επίθεσή της στα εργατικά λαϊκά στρώματα, και το τελευταίο παράδειγμα της φορολογής των αυταπασχολούμενων είναι χαρακτηριστικό. Οι περισσότεροι από εσάς εδώ το ξέρετε καλά, το ξέρετε στο πετσί σας. Μιλάμε για μια νέα φοροεπίθεση κυρίως σε αυταπασχολούμενους και σε μικρές επιχειρήσεις. Μια φοροεπίθεση η οποία βεβαίως έχει δύο πυλώνες. Από τη μία την ίδια την ανάγκη ενίσχυσης του κρατικού προϋπολογισμού. Θυμίζω ότι από το 2024 οι προϋπολογισμοί πρέπει να είναι πάλι πλεονασματικοί, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε σε μια πολιτική πλεονασματικών προϋπολογισμών, επανέφερε τα λεγόμενα ματωμένα πλεονάσματα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και αν το δει κανείς μόνο έτσι, θα κάνει λάθος. Πρέπει να δει πώς η φορολογική πολιτική του αστικού κράτους ήταν, είναι και τώρα κλιμακώνεται σε μια κατεύθυνση που έχει σαν στόχο να μειώσει αυτό που κοινικά ο ΣΕΒ, ο πυλώνας, αν θέλετε, της αστικής τάξης στην Ελλάδα, αποκαλούσε πριν από μερικά χρόνια σε μια έκθεσή του, δημόσια έκθεσή του, έχει κάτι μυστικό, η φτώχεια των εθνών. Οι πολλοί αυταπασχολούμενοι και οι πολλές μικρές επιχειρήσεις. Μας λένε μερικές φορές όλοι, λαλίστατοι, όλοι οι εκπρόσωποι των αστικών κομμάτων που κατά τα άλλα συνυπογράφουν αυτή την πολιτική, την ίδια μόνιμη εποδό. Η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά λένε ψέματα, δεν το εννοούν. Δεν είναι κιόλας έτσι, αλλά σίγουρα δεν το εννοούν. Γιατί αυτοί από πίσω βλέπουν τις πολλές μικρές επιχειρήσεις σαν τον κεντρικό πρόβλημα στο να προχωρήσει η επέλαση των μονοπωλιακών ομίλων, σαν πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν, σαν μια δυσκολία που βρίσκουν οι μεγάλες επιχειρήσεις για να αποκτήσουν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, σαν μια δυσκολία που έχουν μεγάλες επιχειρήσεις να εδραιώσουν και να επιβάλλουν τις δικές τους τις μονοπωλιακές τιμές που θέλουν, γιατί υπάρχουν ακόμα οι μικρότεροι.
Και ο στόχος της αστικής πολιτικής, εκπεφρασμένος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν λέει ότι οι μικρές επιχειρήσεις και οι αυταπασχολούμενοι στην Ελλάδα είναι πάρα πολλοί, αλλά και σε εθνικό επίπεδο από το ΣΕΒ μέχρι το σύνολο των αστικών κομμάτων, που όχι μόνο όλοι έχουν συνυπογράφουν αυτή την αντίληψη, αλλά έχουν προχωρήσει και σε έναν ολόκληρο κυκαιώνα από μέτρα που έχουν σαν στόχο ακριβώς να προχωρήσει αυτή η συγκέντρωση. Και μιλάμε για το νέο φορολογικό, είναι μια χαρακτηριστική πλευρά, που όχι μόνο φορολογεί με έναν άδικο τρόπο εκατοντάδες χιλιάδες αυταπασχολούμενους, εξωθώντας το να κλείσουν, αλλά δίπλα σε αυτό επιδρά, αν θέλετε, και εδώ σε εμάς τους οικονομολόγους, σε εσάς τους οικονομολόγους, σε δεύτερη τάξη, αφού, συγγνώμη, μειώνει κατά πολύ τους πελάτες σας. Οι πελάτες ενός μικρού λογιστικού γραφείου είναι οι μικρές επιχειρήσεις. Το κλείσιμο λοιπόν δεκάδων χιλιάδων αυταπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων θα έχει άμεση επίδραση στο μικρό λογιστικό γραφείο της γειτονιάς, προς όφελος φυσικά των μεγάλων λογιστικών γραφείων που θα αναλάβουν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή ακόμα των αυτοματοποιημένων γραφείων. Και εδώ έρχεται και το My Data και η ψηφιακή υπογραφή και η συνολικότερη ψηφιοποίηση του κράτους, γιατί όλη αυτή η διαδικασία επιτρέπει πλέον σε ένα μεγάλο τεχνικό, σε ένα μεγάλο λογιστικό γραφείο με έδρα την Αθήνα που έχει πολλές ψηφιακές υποδομές να πάρει φασόν και να λειτουργήσει τα λογιστικά γραφεία μια σειρά επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το έλεγε ένας φίλος που έψαχνε ένα λογιστή για βιβλία γάμα τάξης, ήταν ότι βρήκε μια επιχείρηση στα Γιάννενα η οποία αναλάμβανε βιβλία γάμα τάξης για 200 ευρώ το μήνα, χωρίς να πας ποτέ από το γραφείο της, χωρίς ποτέ να χρειαστεί να πας και να τους δεις και να τους μιλήσεις, έχοντας μια επικοινωνία αποκλειστικά και μόνο μέσω του διαδικτύου. Αν όμως δει κανείς τώρα το φορολογικό, τα My Data και τις ψηφιακές υπογραφές σε προηγούμενη φάση, δει τις ρυθμίσεις για τα κολέγια, οι οποίες έρχονται κατ' επιταγή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδηγούν σε μια ουσιαστική απορρίθμιση του επαγγέλματος, σε μια ρύθμιση, αν θέλετε, προς όφελος των μεγάλων ομίλων, θα δει ότι αυτή η διαδικασία έρχεται και στρέφεται ενάντια τελικά στα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας των αυταπασχολούμενων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο εδώ και ευνοεί τις μεγάλες επιχειρήσεις, τους μεγάλους ομίλους. Το ζήτημα των My Data δεν είναι ένα ειδικό ζήτημα στο οποίο πρέπει να σταθούμε περισσότερο. Σταθήκαμε, αν θέλετε, ως δυνάμεις του ΚΚΕ την προηγούμενη περίοδο και σε μια φάση το προτάξαμε πρώτοι. Έχει σημασία να το σκεφτούμε. Και έχει σημασία να σκεφτούμε τι ακριβώς δηλώνει. Όχι μόνο για το θέμα αυτό καθ' αυτό, αλλά γιατί αποτυπώνει την έννοια της ψηφιαποίησης του κράτους, την έννοια, αν θέλετε, το πώς οι νέες τεχνολογίες έρχονται και λειτουργούν στις νέες συνθήκες και προς όφελος πιανού λειτουργούν στον τομέα των λογιστικών υπηρεσιών. Γιατί το My Data δεν είναι απλά και μόνο η ψηφιοποίηση των βιβλίων. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Είναι η ψηφιοποίηση των βιβλίων, αλλά και είναι η δυνατότητα που δίνεται στους μεγάλους ομίλους να ελέγχουν τα δεδομένα. Να έχουν μια πολύ αναλυτικότερη πληροφόρηση για το τι κάνει κάθε μικρή επιχείρηση, πού πουλάει και πού δεν πουλάει. Και έχοντας αυτή τη δεδομένα να προχωρήσουν σε πολύ αποτελεσματικότερες επιλογές. Πού να βάλουν ένα υποκατάστημα, τι να κάνουν και τι να μην κάνουν. Κρατήστε δε ένα απλό μαθηματικό ζήτημα. Ο λόγος για τον οποίο ο Γκιούλιβερ έλεγε ψέματα και δεν μπορεί να υπάρχουν τόσο μεγάλοι, τόσο μικροί άνθρωποι. Ο λόγος της επιφάνειας προς τον όγκο δεν είναι ίδιος όσο μεγαλώνει μικραίνει κάτι. Μία μικρή επιχείρηση έχει πολύ μικρό όγκο σε σχέση με την επιφάνεια, πολύ μικρή εσωτερική ζωή σε σχέση με τα My Data τα οποία στέλνει και δέχεται. Πολύ μικρότερη οικονομική εσωτερική ζωή έχει ένα περίπτερο σε σχέση με τα τιμολόγια που δίνει και που παίρνει, σε σχέση με ένα μονοπωλιακό ομίλο που μπορεί να έχει 30 υποκαταστήματα σε 15 διαφορετικές χώρες ή, άμα μην πάμε σε κάτι τόσο μεγάλο, μία μεγάλη επιχείρηση της Ελλάδας μπορεί να έχει 15 διαφορετικά υποπαραρτήματα, αλλού αποθήκες, αλλού συστήματα παραγωγής. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι όταν το My Data υποχρεώνει στο να έχει όλες τις σχέσεις εισόδου-εξόδου που έχει μια επιχείρηση, αυτό επιδρά πολύ περισσότερο σε μια μικρή επιχείρηση σε σχέση με μια μεγάλη επιχείρηση. Και αυτός είναι ο στόχος. Αν λοιπόν δούμε το στόχο όλης αυτής της διαδικασίας, θα δούμε ότι έχει σαν στόχο να προωθήσει αυτή τη διαδικασία η συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου. Θα δούμε ότι δίπλα σε αυτό η φορολόγηση των τεκμηρίων έχει ακριβώς το ίδιο στόχο που έλεγα νωρίτερα, πώς ολοένα και περισσότεροι μικροί αυταπασχολούμενοι και μικρές επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να κλείσουν, είτε επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν, είτε θα τους κλείσουν τα εξοντωτικά πρόστιμα που θα φέρει η ελεγκτική νομοθεσία, γιατί αυτή είναι η τάση που θα γίνεται, και πάει λέγοντας. Έτσι, πρέπει να σκεφτούμε λίγο και να κατανοήσουμε το εξής, για να έρθω λίγο στο πώς η μεγάλη εικόνα επιδρά στη μικρή. Βλέπουμε μία σειρά από επιμέρους ρυθμίσεις.
μια σειρά από επιμέρους πράγματα τα οποία αφορούν τον κάθε αυταπασχολούμενο, αφορούν τους οικονομολόγους, αφορούν τον κάθε μισθωτό ή αφορούν, αν θέλετε, άλλα μπορούν να αφορούν τα λαϊκά στρώματα στο πώς βλέπουν τη σχέση τους με την υγεία, με την παιδεία, με τον ελεύθερο χώρο και τα παραδείγματα θα ήταν πάρα πολλά. Να πάμε από τις εξελίξεις στην εγχώρια οικονομία και πώς η αστική πολιτική επιδρά πάνω στα δικαιώματα και στα προβλήματα των λαϊκών στρωμάτων, μέχρι το να δούμε το πώς εξελίσσεται ο πόλεμος στην Ουκρανία ή ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτό που έχει σημασία να κατανοήσουμε και να το καταλάβουμε βαθύτερα και ευελπιστούμε ότι οι συζητήσεις όπως οι σημερινές συζητήσεις που κάνουμε τώρα μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό τον άξονα, είναι ότι όλα αυτά δεν είναι επιμέρους πλευρές. Δεν είναι επιμέρους συνθήκες, δεν είναι επιμέρους προβλήματα, δεν είναι επιμέρους, αν θέλετε, ιδεολογικές δοξασίες του ενός ή του άλλου, άλλοτε καλύτερου, άλλοτε χειρότερου υπουργού, πρωθυπουργού ή μερικές φορές ενός τρελού όπως τώρα εμφανίζει τον Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια ενιαία πολιτική της αστικής τάξης. Μια ενιαία πολιτική της αστικής τάξης σε ΕΥΠΑ, Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο, μια ενιαία πολιτική που έχει συγκεκριμένο άξονα, στόχο και προσανατολισμό, πώς θα διαχειριστεί την καπιταλιστική κρίση, τη μείωση της κερδοφορίας, πώς θα διαφυλάξει το ποσοστό κέρδους, πώς θα δημιουργήσει νέα πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο, πώς θα φορτώσει την κρίση στα εργατικά λαϊκά στρώματα. Αυτός είναι ο κοινός άξονας, ο κοινός παρανομαστής, ο οποίος στην πραγματικότητα βρίσκεται πίσω από την ενιαία πολιτική που εξηφαίνεται στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, από την ενιαία πολιτική η οποία εξηφαίνεται στην Ελλάδα την τελευταία 15ετία, άσχετα με το ποιος βρίσκεται στην κυβέρνηση. Μια πολιτική που στόχος αν έχει, έχει σαν στόχο να εξαφανίσει τη λεγόμενη ή να μειώσει δραστικά τη λεγόμενη μεσαία τάξη, φυσικά δεν μπορεί ποτέ να εξαφανίσει τους αυταπασχολούμενους, παράγονται μια καπιταλιστική παραγωγή. Αλλά η αστική πολιτική έχει σαν στόχο να τους μειώσει για να δώσει μεγαλύτερο μερίδιο κερδοφορίας, μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στους μεγάλους ομίλους. Και η μείωση, το χτύπημα των λεγόμενων μεσαίων στρωμάτων, της λεγόμενης μεσαία τάξης, τελικά θα οδηγήσει σε μια νέα δραστική αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, αν δούμε το σύνολο της κοινωνίας, θα οδηγήσει τελικά σε μια δραστική αύξηση του μεριδίου που παίρνει, του μεριδίου του κοινωνικού πλούτου που παίρνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, παίρνουν το κεφάλαιο, σε σχέση με το μερίδιο του κοινωνικού πλούτου που παίρνουν τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Μια νέα επίθεση στο λαό. Και θα δούμε πώς η απαξίωση του κεφαλαίου τελικά που προωθείται μέσα στην πράσινη ανάπτυξη και τη προσπάθεια για συγκέντρωση έχει και αυτή τα ίδια χαρακτηριστικά. Θα δούμε τελικά ότι σε Ευρώπη, σε ΗΠΑ και σε Ελλάδα η αστική τάξη όλη την τελευταία περίοδο προσπαθεί με έναν ενιαίο τρόπο, ο οποίος βεβαίως μπορεί να αλλάζει από χρονιά σε χρονιά ανάλογα με τις καμπές, ανάλογα με τις εξελίξεις στην αστική πολιτική και σε ορισμένες επιμέρους, σε ορισμένους δείκτες ή στη φάση που βρίσκεται η καπιταλιστική ανάπτυξη, έχει τον ίδιο στόχο και την ίδια μέθοδο να το πετύχει. Έχει σαν στόχο να διασφαλίσει την κερδοφορία του κεφαλαίου, έχει σαν μέθοδο να χτυπήσει τα δικαιώματα των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, των μισθωτών και αυταπασχολούμενων. Αν λοιπόν πάμε να κάνουμε μια ανατομία της πολιτικής της ελληνικής αστικής τάξης και των κυβερνήσεων που κυβερνήσει τα τελευταία 15 χρόνια, θα δούμε πάλι το ίδιο φαινόμενο. Θα δούμε αύξηση βαθμού εκμετάλλευσης με τα μνημόνια, αύξηση μεγάλη επιτάχυνση συγκέντρωσης κεφαλαίου με τη φορολογική πολιτική, με την πολιτική στα κολέγια, με την πολιτική για το πώς προχωράνε οι αδειοδοτήσεις των επαγγελμάτων. Θα δούμε προσπάθεια δημιουργίας νέων πεδίων κερδοφορίας μέσα από την πράσινη ανάπτυξη, μέσα από τη στροφή στον τουρισμό και στην εξωστρέφεια, που και αυτά έχουν μια δραστική αρνητική επίπτωση τελικά μέσα από την ακρίβεια στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των αυταπασχολούμενων και των εργατικών λαϊκών στρωμάτων. Θα δούμε λοιπόν μια κοινή πολιτική της αστικής τάξης απέναντί μας σε μισθούς, φορολογία, πράσινη ανάπτυξη, πληθωρισμό και στα κυριαρχικά δικαιώματα, γιατί και αυτό πρέπει να βάλουμε μέσα στο παιχνίδι, αν θέλετε, γιατί η στρατηγική σύμπλευση της εγχώριας αστικής τάξης με τους σχεδιασμούς στο ΝΑΤΟ προμηνύει πολύ αρνητικά μαντάτα και πολύ αρνητικές εξελίξεις και σε αυτό το τομέα. Έχουμε επανειλημμένες ακόμα τοποθετηθεί για το πώς η ελληνική αστική τάξη δεν θα διστάσει να θυσιάσει ένα κομμάτι των κυριαρχικών δικαιωμάτων προκειμένου να κερδίσει, αν θέλετε, να μπορέσει να διασφαλίσει την κυριαρχία και την κερδοφορία της.
Και βλέπουμε η επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια τέτοια, μια προμηνή τέτοια μαντάτα, αν θέλετε. Προμηνή δηλαδή μια Τουρκία η οποία διεκδικεί ένα κομμάτι του Αιγαίου, μια ελληνική αστική πολιτική η οποία είναι διατεθειμένη να κάνει κάποιες τέτοιες υποχωρήσεις και μια πολιτική του ΝΑΤΟ η οποία ακριβώς επειδή θέλει να καλοπιάσει, να το πούμε με απλούς όρους, την Τουρκία, θα είναι διατεθειμένη να δώσει κάποιες παραχωρήσεις εδώ παρά στα ανατολικά ή στα νότια σύνορα της Τουρκίας. Βλέπουμε λοιπόν σε όλα τα επίπεδα μια κοινή ενιαία πολιτική της αστικής τάξης. Και πώς γίνεται αυτή η πολιτική? Γίνεται με ένα περίπλοκο πλέγμα νόμων που είναι συνεκτικό και συνεχές, εξελίσσεται από κάθε κυβέρνηση στην επόμενη χωρίς να έχει ουσιαστικές αλλαγές. Βλέπουμε, αν θέλετε, μια κατάσταση η οποία εκφράζεται και στο χώρο το δικό μας και πρέπει να το δούμε με έναν ειδικό τρόπο. Γιατί εδώ, εμείς σαν οικονομολόγοι, εσείς σαν οικονομολόγοι, έχουμε και μια ειδική πλευρά που πρέπει να δούμε. Πώς εκφράζεται αυτή η πολιτική στο δικό σας κλάδο ή στο δικό σας χώρο. Και εδώ, ο ειδικός ρόλος που παίζουν σημειοφόροι της αστικής πολιτικής, όπως το Οικονομικό Επιμελητήριο, είναι καταλυτικός, είναι ουσιαστικός, είναι σημαντικός. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε έναν σημειοφόρο της αστικής πολιτικής, αυτό είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο στο δικό σας κλάδο, σύμβουλος του αστικού κράτους, ο οποίος σε κάθε καμπή της αστικής πολιτικής εξηγεί γιατί η πολιτική αυτή πρέπει να προχωρήσει. Πρώτα για εκείνο τον θεσμικό φορέα που έλεγε ότι είναι σωστά τα μνημόνια, ότι είναι σωστή η επεκτατική πολιτική, μετά ότι είναι σωστή η Ελλάδα 2, ότι είναι σωστός ο προϋπολογισμός τώρα που είναι στροφή σε μια περιοριστική πολιτική. Ένα σύμβουλος λοιπόν, ο οποίος στόχο έχει να εξειδικεύσει, να εξηγήσει, βεβαίως να διαμορφώσει και καταλληλότερες συνθήκες για την ανάπτυξη του καπιταλισμού και την ανάπτυξη του κεφαλαίου και με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλει μέσα στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Αυτό είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Είναι ένας φορέας, αν θέλετε, ο οποίος έχει επιδράσει καταλυτικά στο πώς προχώρησε αυτή η πολιτική στην οποία αναφέρομαι τόση ώρα και στον χώρο των οικονομολόγων. Να θυμίσω τη στάση που κράτησε στο Μαϊντάτα, τη στάση που κράτησε στις ψηφιακές υπογραφές ή τη στάση που κρατάει σήμερα στα κολέγια, όπου τάχα αντιστέκεται, αλλά με έναν τρόπο πάντα μέσα στο πλέγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελικά φέρνει τα κολέγια και τις αλλαγές που κάνουν στα κολέγια στα επαγγελματικά δικαιώματα από την πίσω πόρτα. Βλέπουμε ότι επιδρά και ως εσωτερικός ρυθμιστής μέσα στο χώρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου για το πώς προχωράνε αυτές οι ρυθμίσεις, αλλά επιδρά και συνολικότερα, αφού η γενικότερη στάση που έχει το Οικονομικό Επιμελητήριο συμβάλλει και συντείνει στο να προχωρήσει αυτή η πολιτική σε εθνικό επίπεδο. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, συντρόφοι και συσύντροφοι, ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο έκανε, δεκάδες εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα για να πείσει, να εξηγήσει γιατί το Ελλάδα 2 είναι το μέλλον, γιατί δηλαδή το σχέδιο ανάπτυξης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα και βεβαίως έπαιξε ένα καταλυτικό ρόλο αν θέλετε να είμαι πιο ακριβής, την προηγούμενη περίοδο που θα ενισχυθεί στην επόμενη περίοδο στο πώς ακριβώς θα εξειδικευθεί αυτό το πακέτο σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε νομό και σε κάθε πόλη και εξού, αν θέλετε, και αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους υπάρχει μεγάλη ζέση και μεγάλος προβληματισμός στα αστικά επιτελεία και στις αστικές πολιτικές δυνάμεις για το τι θα γίνει μέσα στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Και βεβαίως να κρατήσουμε ότι ο ρόλος που παίζει το Οικονομικό Επιμελητήριο οφείλεται σε δύο λόγους που πάλι μεταξύ τους συνδέονται. Από τη μία, οφείλεται στον ίδιο το χαρακτήρα του. Σύμβουλος του αστικού κράτους, θεσμικός σύμβουλος, στην ουσία με ένα κομμάτι που είναι κομμάτι κρατικής υπηρεσίας και έχουμε φάει τέτοια πόρτα, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, οι δυνάμεις του ΚΚΕ που δραστηριοποιούνται μέσα στον χώρο του Οικονομικού Μελητηρίου. Όποτε ζητάγαμε κάτι, μας έλεγαν ότι η κρατική υπηρεσία του Μελητηρίου αρνούμαστε να σας το δώσουν. Ένας διαταξικός φορέας, ένας φορέας στον οποίο συμμετέχουν μέσα μεγάλες επιχειρήσεις, αυταπασχολούμενοι μισθωτοί, κρατικοί υπάλληλοι, ένας λοιπόν φορέας στον οποίο μοιραία θα κάνουν κουμάντο οι μεγάλοι. Αλλά ένας φορέας που για αυτούς τους λόγους ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων είναι δεδομένος και αρνητικός. Εκεί θα δώσουμε τη μάχη που πρέπει να δώσουμε την επόμενη περίοδο. Μια μάχη που θα ενταχθεί βεβαίως στο ευρύτερο ζήτημα. Τι να κάνουμε? Γιατί ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να συζητάει κανείς έως και να κάνει μια ανάλυση που θα μπορούσε μέχρι να την πει κανείς μυρολατρική. Να λέει για τα χίλια κακά της μοίρας μου. Να λέει για το τι συμβαίνει σε ολόκληρο τον πλανήτη, να λέει ότι υπάρχει μια κρίση περισσόρευσης η οποία τρέχει, να λέει ότι
η αστική πολιτική παντού πιέζει μισθωτούς αυταπασχολούμενους, τους λεγόμενους μεσαίους προς όφελος των μεγάλων ομίλων, να λέει ότι οι μεγάλες δυνάμεις τρέχουν μια σειρά από πολέμους με στόχο να ξαναμοιράσουν τη γη και πάει λέγοντας. Να βλέπει λοιπόν μια ζωφερή κατάσταση. Και μερικές φορές αυτό μας λένε. Μας λένε ότι η ανάλυση σας είναι απλά ζωφερή. Εμείς, φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, τους απαντάμε. Τους απαντάμε και τους λέμε ότι πραγματικά εδώ η αλήθεια απελευθερώνει. Αν καταλάβεις τι γίνεται, αν καταλάβεις ότι όλα αυτά που συμβαίνουν δεν είναι αποτέλεσμα λαθεμένων επιλογών του ενός ή του άλλου, δεν είναι αποτέλεσμα του γεγονός ότι δεν υπάρχουν καλές κυβερνήσεις που να κυβερνήσουν τον καπιταλισμό στην Ελλάδα. Αν καταλάβεις ότι ο καπιταλισμός έχει συγκεκριμένες νομοτέλειες, αυτές που περιγράφουμε, και έτσι εξελίσσονται. Αν καταλάβεις ότι η Ελλάδα είναι οργανικά ενταγμένη μέσα στο αυτό που ήδη έλεγε ο Καραμαλής, ότι ανήκουμε στην Δύση, είναι δηλαδή σημεοφόρος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρύτερη περιοχή και κινείται με αυτούς τους τρόπους. Αν τα καταλάβεις όλα αυτά, αν καταλάβεις δηλαδή ότι υπάρχουν νομοτέλειες, ότι το κεφάλαιο αναπτύσσεται, ότι η ισόρροφηση κεφαλαίου οδηγεί σε κρίσεις, ότι οι κρίσεις παράγουν υποχρεωτικά καταστροφή κεφαλαίου, ότι η αστική πολιτική για να αντιμετωπίσει τις κρίσεις θα κάνει διάφορες εναλλαγές που θα έχουν το ίδιο όμως άξονα, στόχο και προσανατολισμό, να τη φορτώσει σε εμάς. Είτε με μείωση των μισθών, είτε με συγκέντρωση, είτε με καταστροφή κεφαλαίου, είτε αν θέλετε με κλείσιμο των αυταπασχολούμενων. Αλλά είναι ο ίδιος ο λόγος από πίσω. Αν τα καταλάβεις όλα αυτά, αρχίζεις και καταλαβαίνεις το νόημα της φράσης. Μα είναι δυνατόν στην εποχή του ίντερνετ, της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής, της συνθετικής βιολογίας, στην εποχή που οι άνθρωποι πηγαίνουν στο φεγγάρι, να υπάρχουν οικογένειες στην Ελλάδα το 2023 που δεν μπορούν να αγοράσουν φέτα στο σούπερ μάρκετ, να υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική παροχή, να υπάρχουν μισθωτοί οι οποίοι βλέπουν το μισθό τους να εξαφανίζεται μέχρι τις 15 του μήνα, να γίνονται πόλεμοι, να υπάρχει γενικευμένη πείνα σε μεγάλες περιοχές του πλανήτη, να υπάρχει τεράστια καταστροφή του περιβάλλοντος που έρχεται από την επέλαση των επιχειρήσεων. Και τι θα κάνουμε για όλα αυτά? Αν λοιπόν καταλάβει κανείς τις βαθύτερες αιτίες, αρχίζει να καταλαβαίνει ότι κάτι μπορεί να γίνει. Αρχίζει να καταλαβαίνει ότι από τη μία έχουμε ένα σύνολο από τεράστιες τεχνικές και παραγωγικές δυνατότητες που όλοι εμείς οι εργαζόμενοι άνθρωποι στον πλανήτη και εδώ στην Ελλάδα έχουμε με το μόχθο μας δεκαετίες, αιώνες, χιλιετηρίδες τώρα παράξει, έχουμε συσσωρεύσει. Και είναι ο όγκος των εργαλείων, ο όγκος των μέσων παραγωγής, ο όγκος της επιστημονικής γνώσης. Ένας όγκος από συσσωρευμένα, ένας πλούτος της ανθρωπότητας που μπορεί να επιτρέψει σήμερα να δουλεύουμε όχι απλά πενθήμερο 35ωρο που ζητάμε εμείς ως πάμε, που ζητάει το πάμε στην Ελλάδα σήμερα, να υπενθυμίσω ότι οι Νορβηγοί, οι σύντροφοί μας, μιλάνε για την ανάγκη εξάωρου και τετραήμερης εργασίας. Και βεβαίως η αυτοματοποίηση της παραγωγής και η τεχνητή νοημοσύνη, μεγάλη κουβέντα, την πούμε έτσι για την οικονομία της συζήτησης, μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιες. Οδηγήσετε τις δυνατότητες. Αν λοιπόν το καταλάβει κανείς, καταλαβαίνει και τι συμβαίνει. Καταλαβαίνει ότι απέναντί μας δεν έχουμε τα χίλια κακά της μοίρας μας, δεν έχουμε λαθεμένες επιλογές, δεν έχουμε μία λάθος κυβέρνηση η οποία διαχειρίζεται τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, αλλά έχουμε τον ίδιο τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Καταλαβαίνει γιατί όλη την προηγούμενη δεκαπενταετία, ό,τι και να ψήφιζε ο ελληνικός λαός στο κοινοβούλιο, και δεν αναφέρομαι φυσικά σε εκείνο το πρωτοπόρο κομμάτι που ψήφιζε αυτούς που λένε ότι δεν αρκεί το κοινοβούλιο, αναφέρομαι σε όλους τους υπόλοιπους. Έβγαινε το ίδιο. Είτε ψήφιζε ο ελληνικός λαός Νουδού, είτε Πασόκ, είτε ΣΥΡΙΖΑ, έβγαινε μνημόνιο. Και ο λόγος είναι απλός, είναι συγκεκριμένος, είναι δεδομένος. Όλη λοιπόν η κουβέντα που κάνουμε εξηγεί τι συμβαίνει. Εξηγεί ότι οι νομοτέλειες καπιταλιστικής ανάπτυξης στη φάση που βρισκόμαστε τώρα παράγουν υποχρεωτικά κρίση, αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, καταστροφή των αυταπασχολούμενων, πολέμους, μαζική φτώχεια. Αυτός είναι ο καπιταλισμός στον οποίο ζούμε, αυτός είναι ο καπιταλισμός στον οποίο θα ζήσουμε και δεν υπάρχει κάποιος διαφορετικός καπιταλισμός. Και αυτή η απλή γνώση, φίλες και φίλοι, συντρόφοι και συσύντροφοι, κυριολεκτικά μας απελευθερώνει. Μας απελευθερώνει να κατανοήσουμε για το τι πρέπει να κάνουμε σήμερα. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε φυσικά σήμερα είναι να αντισταθούμε. Να οργανώσουμε την αντίστασή μας απέναντι στην επέλαση αυτής της πολιτικής σε όλα τα επίπεδα. Να παλέψουμε μέσα από τις οργανωμένες μας δυνάμεις με ένα ταξικό χαρακτήρα και ταξικό πρόσημο. Να αντισταθούμε στην κυρίαρχη πολιτική όπου και όπως και αν εκφράζεται. Να ισχυροποιήσουμε μέσα από αυτή την αντίσταση εκείνες τις δυνάμεις που αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει
και τη δυνατότητα και την αναγκαιότητα ενός ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Αυτό είναι το καθήκον το οποίο ως ΚΚΕ βάζουμε σήμερα. Αυτή είναι η ουσιαστική μάχη που βάζουμε και δίνουμε παντού σε όλα τα επίπεδα. Πώς θα προχωρήσει η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ που φωτίζει τις πραγματικές αιτίες της κρίσης, εξηγεί γιατί οι αιτίες αυτές είναι κοινές ενιαίες παντού, φωτίζει την δυνατότητα, την αναγκαιότητα, τη ρεαλιστικότητα ενός ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης. Και πώς αγωνίζεται, μπαίνει μπροστά με ένα ριζοσπαστικό πλαίσιο πάλης, το οποίο αμφισβητεί την προώθηση της πολιτικής του αντιπάλου σε όλα τα επίπεδα και πώς αυτοί οι πάλι σήμερα είναι ο μονόδρομος για να συσσωρευτούν δυνάμεις, να συγκεντρωθούν δυνάμεις, να τσαλωθούν δυνάμεις για την αποφασιστική αναμέτρηση. Αυτή τη μάχη δώσαμε στις βουλευτικές εκλογές, αυτή τη μάχη δώσαμε στις δημοτικές εκλογές, αυτή τη μάχη δίνουμε πρώτα και κύρια στο δρόμο, αυτή τη μάχη θα δώσουμε μεθαύριο, όπου γίνεται το μεγάλο συλλαλητήριο, αντί μεθαύριο, την Τετάρτη, συγγνώμη, των αυταπασχολούμενων επιστημόνων και των μισθωτών επιστημόνων κόντρα στο νέο φορολογικό, κόντρα στη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης. Αυτή τη μάχη δίνουμε και μέσα στο οικονομικό επιμελητήριο. Μία μάχη αλλαγής σχετισμών, όχι γιατί περιμένουμε ένα καλύτερο επιμελητήριο, γιατί θέλουμε ισχυρότερες δυνάμεις του ΚΚΕ που στηρίζονται από ΚΚΕ στο επιμελητήριο, τις δυνάμεις πανεπιστημονικής, γιατί αυτή η ενίσχυση θα δώσει φτερά στον αγώνα που δίνουμε μέσα στο επιμελητήριο, αλλά κυρίως στο δρόμο. Αυτή η μάχη θα μας βοηθήσει, θα μας οδηγήσει στο να συγκεντρώσουμε νέες δυνάμεις, να τις τραβήξουμε από τις αγκάλες του επιμελητηρίου, από τις αγκάλες μιας λογικής που λέει ότι μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα ουσιοδός μέσα στον καπιταλισμό, να τους τραβήξουμε στα δικά μας σωματεία, στη δική μας οργανωμένη πάλι, στα σωματεία και στους επιτροπές αγώνα των λογιστών, των αυταπασχολούμενων, των μισθωτών, οικονομολόγων. Αυτός ένας αγώνας με αρχή, μέση, προοπτική, ένας αγώνας τον οποίο το δίνουμε όλο το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσουμε να τον δίνουμε. Ένας αγώνας που ξέρουμε ότι θα είναι νικηφόρος και θα κλείσουμε αυτό. Γιατί πολλές φορές μας λένε εντάξει όλες οι αναλύσεις σας, αλλά δεν περπατάτε. Κι όμως, η γη γυρίζει, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Κι όμως κινείται, όπως θέλησε ο Γαλιλαίος, αλλά το είπε. Κινείται η γη και το βλέπουμε. Το βλέπουμε στο γεγονός ότι ισχυροποιείται ένα αδύναμο αλλά υπαρτό ρεύμα αμφισβήτησης κυρίαρχης πολιτικής. Το είδαμε όλη την προηγούμενη περίοδο. Είδαμε να καταγράφεται δημοσκοπικά μια τέτοια αύξηση. Αλλά πάνω απ' όλα, τι βλέπουμε. Βλέπουμε πώς μας φέρεται ο αντίπαλος. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να κατανοήσουμε εάν απειλούμε τον αντίπαλο από το πώς μας φέρεται. Και μην κοιτάτε τη χώρα μας. Μην κοιτάτε μια χώρα με τεράστια πίεση του εργατικού λαϊκού κινήματος σε βάθος δεκαετιών, μια χώρα που το εργατικό λαϊκό κίνημα έχει αντισταθεί και ένοπλα, αλλά έχει αντισταθεί όχι μόνο ένοπλα τις ηρωικές περιόδους δεκαετίας του 40, αλλά έχει αντισταθεί ψυχωμένα για δεκαετίες μετά, όταν αρνιόταν να υπογράψει, αρνιόταν να σκύψει το κεφάλι, όταν αντιστεκόταν, όταν, και τα ξέρετε ορισμένοι από οι παλιότεροι από εσάς, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Εδώ είναι αλλιώς. Βλέπουμε πώς μας φέρεται ο αντίπαλος σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πώς απαγορεύονται τα σφυροδρέπανα. Πώς απαγορεύονται οι σκέψεις για το και οι προτάσεις που λένε ότι είναι ρεαλιστικός ένας διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης. Πώς η ανάλυση που φωτίζει ότι για τον πόλεμο φταίει ο καπιταλισμός και το κέρδος θεωρείται πλέον παραπληροφόρηση και κόβεται από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πώς απαγορεύονται τα κομμουνιστικά κόμματα. Πώς απαγορεύονται οι απεργίες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο αντίπαλος, ο οποίος καταλαβαίνει το μέλλον μερικές φορές καλύτερα από εμάς, μας φοβάται πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε εμείς. Και αυτό το πράγμα είναι μία ακόμα απόδειξη που ατσαλώνει τη θέλησή μας. Μας επιτρέπει να κατανοήσουμε ότι οι επόμενες δεκαετίες θα είναι δεκαετίες πολύ οξυμένων ταξικών αγώνων. Ξέρουμε ότι οι εργαζόμενοι δεν θα κάτσουν με σκυμμένο το κεφάλι να υποστούν τα λουτρά του αίματος, να υποστούν την καταστροφή του ιδιωτικού τους επίπεδου για να κερδοφορούν οι μεγάλοι όμιλοι, θα αντισταθούν. Θα είμαστε εκεί και θα είμαστε νικηφόροι.